να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και να δοθούν πίσω τα λεφτά των συνταξιούχων που κρατήθηκαν από τον ΕΟΠΗ, ζητά ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων Δυτικής Μακεδονίας, Χρήστος Ψαλίδας. Είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να δώσει εδώ και τώρα και να δεσμευτεί πολιτικά και να δώσει εδώ και τώρα τα λεφτά του συνταξιούχου. Να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβούλου της Επικρατείας και να δοθούν τα λεφτά. Ούτε δικηγόροι, ούτε συνδικαλιστές, ούτε αιτήσεις. Δεν κάνουμε τίποτα. Αιτήσεις μπορεί να κάνουν, ναι, αυτοί που δεν θέλουν να πάρουν τα λεφτά. Να πάνε να κάνουν αιτήσεις. Όμως εμείς, σαν υγιές ταξικό συνδικαλιστικό συνταξιοχικό κίνημα, λέμε όχι στις αιτήσεις, εδώ και τώρα πολιτική απόφαση. Την ίδια ώρα εφιστά την προσοχή σε όλους τους συνταξιούχους, προκειμένου να μην απευθύνονται σε δικηγόρους και συνδικαλιστές, καθώς αυτό που αιτούνται είναι δίκαιο. Εκείνο που λέμε εμείς ξεκάθαρα είναι να κλείσουν τα αυτιά τους στις ειρήνες των απατεώνων. Το λέω με πλήρη γνώση το τι λέω. Οι μεγαλοδικηγόροι. Και οι ψευτοσυνδικαλιστές θέλουν να ελαττήσουν για μια ακόμα φορά το πενιχρό εισόδημα των συνταξιούχων. Κανένας συνταξιούχος καμία αίτηση να μην κάνει, απολύτως καμία αίτηση, να μην ακούσει κανέναν συνδικαλιστή, και οι πληροφορίες μου λένε ότι δώσανε και κάποιοι δικάρικα σε κάποιους συνδικαλιστές. Εάν αυτό ισχύει, πραγματικά θα ανοίξουμε ένα σοβαρό πόλεμο με τους απατεώνες, αν ισχύει αυτό. Αν δεν ισχύει, ανακαλώ. Αν ισχύει όμως, θα τους κάνω μήνυση. Θα τους καταγγείλω δημόσια αυτοί που παίρνουν το κουλούρι από τα εγγόνια των παππούδων τους. Τέλος, ο κύριος Ψαλίδας καλεί τους Δυτικομακεδόνες να συμμετάσχουν στις δύο μεγάλες συγκεντρώσεις που οργανώνονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την υπεράσπιση των συμφερόντων των συνταξιούχων. Να ετοιμαστούμε για τις μεγάλες συγκεντρώσεις που οργανώνουμε τις 13 Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη και τις 15 Δεκέμβρη στην Αθήνα. Θα γίνει γενικός ξεσηκωμός για τα δίκαια αιτήματα των συνταξιούχων. Δεν συμβιβαζόμαστε, ούτε δεσμευόμαστε ότι η κυβέρνηση θα τα λύσει αυτά αν δεν αγωνιστούμε. Όλοι στον ξεσηκωμό, όλοι ενάντια στα μέτρα αυτά που είναι ενάντια στους συνταξιούχους.